Γεια σας, ένα ακόμα unboxing. Αυτή τη φορά είναι το The Dark Summer Normandy 44. Είναι το πρώτο μου P500 παιχνίδι που ήρθε σαν παραγγελία. Το P500 είναι ένα σύστημα που έχει GMT που ουσιαστικά προπαραγγέλνεις κάτι και όταν συμπληρωθούν 500 παραγγελίες τότε ξεκινούν τη διαδικασία του να το τυπώσουν, να φτάσει και να πακεταριστεί κλπ. Και μετά σου στέλνουν. Το συγκεκριμένο είναι ένα παιχνίδι του Ted Reiser. Ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για το Paths of Glory, την εξομοίωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Γενικά, από ό,τι ξέρω, ο συγκεκριμένος είναι μελετητής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχει βγάλει αρκετά παιχνίδια γι' αυτό. Η Dark σειρά του έχει τρία παιχνίδια, το Dark Valley, το Dark Sands, στην Αφρική νομίζω, και το Dark Summer που είναι αυτό. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι δύο παιχτών, το οποίο είναι σχετικά εύκολο σύμφωνα με το complexity rating που δίνει η GMT στα παιχνίδια της, το οποίο σημαίνει λογικά ότι θα είναι αρκετά δύσκολο, και αναπαριστά την απόβαση στην Ορμανδία, αλλά όχι μόνο την ημέρα της 6 Ιουνίου. Αυτό πηγαίνει λίγο πιο μακριά, φτάνει μέχρι το τέλος του Αυγούστου, την επίθεση των Άγγλων στην Καέν και γενικά την εισβολή των συμμαχικών στρατευμάτων στην βορειοδυτική Γαλλία. Ας δούμε τι έχει μέσα και ας πούμε και λίγα λόγια για αυτό το παιχνίδι. Το Dark Summer λοιπόν, Normandy 44. Ας ανοίξουμε το κουτί να δούμε τι περιέχει. Αφήσω το κουτί εδώ στην άκρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχει ένα rulebook. Ποιος θα το έλεγε. Το rulebook είναι με γυαλιστερό χαρτί από ό,τι βλέπω, το οποίο λογικά θα γυαλίσει για πάρα πολύ τώρα. Φαίνεται αρκετά ενδελεχές, έχω του χωρίξει μια ματιά. Έχει κάποιο glossary στην αρχή και συνέχεια σαν τυπικό rulebook της GMT εξηγεί τους κανόνες. Είναι αρκετά μεγάλο, 24 σελίδες και στο πίσω μέρος έχει κάποιες υπενθυμίσεις για κάποιους κανόνες που προφανώς ξεχνούνται εύκολα. Υπάρχει επίσης ένα playbook. Το playbook το οποίο έχει στην αρχή ένα παράδειγμα του πώς παίζεται το παιχνίδι, όπως έχουν συνήθως όλα αυτά τα παιχνίδια. Έχει δηλαδή κάποιο αναλυτικό παράδειγμα και με εικόνες. Βλέπετε, φαίνεται αρκετά αναλυτικό και από ό,τι έχω διαβάσει είναι σημαντικό να το ακολουθήσει κανείς, να το παρακολουθήσει και να το μελετήσει πριν ξεκινήσει να παίζει. Διανθίζεται αυτό και με κάποιες πραγματικές φωτογραφίες από τον πόλεμο. Και μιας και αναφέρω αυτό, ήθελα να πω ότι δεν έδειξε αρκετά το εξώφυλλο νομίζω. Το εξώφυλλο το οποίο έχει μια εξαιρετική εικονογράφηση του The Dark Summer, μου άρεσε πάρα πολύ και απλά ήθελα να το αναφέρω γιατί το ξέχασα. Το βιβλίο αυτό συνεχίζει με κάποια designer notes, τα οποία όπως βλέπετε είναι δύο σελίδες και στο τέλος έχει όλα τα counters του παιχνιδιού καθώς και ένα index. Το index είναι πάντα χρήσιμο όπως ξέρουμε όλοι. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο player aid cards, ένα σε δύο αντίτυπα και ένα player aid card σε ένα αντίτυπο. Το ένα έχει combat result table, έχει terrain effects από την άλλη μεριά. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετά διαφορετικά terrain στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το δεύτερο player aid, το οποίο έχει εξηγεί το αναλυτικό sequence of play, εξηγεί κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός cheat pool. Δεν είπα για το παιχνίδι αυτό ότι ουσιαστικά για κάθε μονάδα ή κάπως έτσι που έχει ο καθένας βάζουμε σε ένα σακουλάκι, σε μια κούπα, σε ένα πουγγί κάποια tokens και τραβώντας από εκεί βλέπουμε στην τύχη ποιος ήταν ο επόμενος που θα παίξει. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ο μηχανισμός. Υπάρχουν εδώ πέρα επεξηγήσεις για το πώς παίρνει κάποιος victory points προσπαθώντας να εξομοιώσει το συγκεκριμένο παιχνίδι όλη εκείνη την εποχή και την απόβαση στην Ορμανδία και όλα όσα ακολούθησε μέχρι τον Αύγουστο. Χρησιμοποιεί victory points και κάποια συγκεκριμένα objectives. Ας πούμε, εάν παράδειγμα οι Άγγλοι δεν πάρουν την Καέν σε συγκεκριμένους γύρους, τότε οι Γερμανοί κερδίζουν αυτόματα. Ή το Σέρμπουργκ. Όσο πιο νωρίς το πάρουν οι σύμμαχοι, τόσο περισσότερους πόντους παίρνουν. Αν δεν το πάρουν μέχρι τον 7ο γύρο, οι Γερμανοί κερδίζουν αυτόματα. Οπότε το παιχνίδι με αυτές τις συνθήκες και με αυτόν τον τρόπο που δίνει Victory Points σε αναγκάζει, αναγκάζει δηλαδή και τους δύο παίκτες,
να προσπαθήσουν να κινηθούν σε χοντρικά πλαίσια κοντά στο πώς κινήθηκαν ιστορικά τα πράγματα. Στη συνέχεια έχουμε τα tokens, τα οποία είναι δύο φύλλα με tokens, είναι αρκετά χοντρά και αρκετά αναλυτικά. Εδώ βλέπουμε τους συμμάχους, για την ακρίβεια τους Γερμανούς και τους Βρετανούς, και φυσικά εδώ έχουμε τα tokens των Γερμανών, το άξονα. Τα περισσότερα από αυτά έχουν κλασικά 3 ratings, άμυνα, επίθεση, κίνηση. Φαίνονται αρκετά καλά tokens, αρκετά χοντρά, και φαίνεται ότι θα χρειαστεί δουλίτσα για να κόψουμε τις άκρες με το καινούργιο μηχάνημα που πήραμε. Μετά στο κουτί υπάρχει επίσης ένας χάρτης και ένα ζάρι. Ένα αρκετά μεγάλο ζάρι είναι η αλήθεια. Καλό ζάρι, ένα όμως. Και τίποτα άλλο, το κουτί δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μόνο το χάρτη. Έχει ένα χάρτη, ο οποίος τώρα... Μισό λεπτό για να τον ανοίξω, αλλά... Είναι ένας χάρτης, ο οποίος και το παιχνίδι γενικά αντιμετωπίζει κάποια πράγματα αφαιρετικά. Ας πούμε εδώ βλέπουμε ένα Cherbourg Box. Εδώ μεταφέρονται μονάδες και των δύο και γίνεται η μάχη του Cherbourg. Εδώ υπάρχει ένα κουτί που λέει Eastern Exit Box, το οποίο επίσης εξομοιώνει μονάδες που πηγαίνουν πιο ανατολικά. Βλέπουμε πάντως ότι ο χάρτης φτάνει μέχρι αρκετά κάτω, και γι' αυτό το παιχνίδι δεν πραγματεύεται μόνο την απόβαση της D-Day στις παραλίες εδώ, Omaha Beach κλπ, αλλά πραγματεύεται και τους επόμενους μήνες και την προσπάθεια κατάληψης της ΚΑΕΝ, αλλά και την προσπάθεια των Γερμανών να αντιεπιτεθούν. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, ο χάρτης φαίνεται αρκετά καλός, το τερέν είναι ξεκάθαρο. Σε όλους τους χάρτες αυτούς μου αρέσει πάρα πολύ όταν τα ποτάμια είναι στις άκρες των χέξης, ώστε να ξέρεις πότε το διασχίζεις ξεκάθαρα. Στα περισσότερα από τα καινούργια γίνεται αυτό. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, φαίνεται και δύσκολο, ελπίζω θα παιχτεί κάποια στιγμή. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.